Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από εμάς. Καταρχήν να πούμε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο το καταδικάζουμε και το καταγγέλουμε. Αυτή τη στιγμή όμως, στην περίπτωση αυτή, δηλαδή είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό μεταξύ γονιών και μαθητών. Δεν είναι όμως μεμονωμένο περιστατικό ποινικοποίησης των μαθητικών κινητοποιήσεων, είτε συμφωνούμε είτε όχι, με αστυνομίες και εισαγγελίες σε πάρα πολλά σχολεία της Αττικής. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά περιστατικά όπου αστυνομία και εισαγγελείς στέλνουν κλητεύσεις και σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και σε προέδρους ενώσεων. Κυρία Μαλαβάνη, και σε μαθητές. Μισό λεπτό για να κάνουμε διάλογο. Εσείς συμφωνείτε με αυτές τις κινήσεις των μαθητών, με τις καταλήψεις. Κοιτάξτε να δείτε. Το συγκεκριμένο και πολύ βασικό είναι ότι οι μαθητές εκφράζουν αιτήματα που όλο το προηγούμενο διάστημα και μαζί, δηλαδή και εδώ και 7 μήνες, τα κουβεντιάζουμε και τα συζητάμε. Και είναι δίκαια. Οι μαθητές κινητοποιούνται και φωνάζουν για αυτά δηλαδή που συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ δίκαια και που 7 μήνες η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να τα λύσει. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι οι μαθητές έχουν κάθε δικαίωμα, αν συλλογικά αποφασίσουν και δημοκρατικά τις διαδικασίες του, και φυσικά φαίνεται ότι είναι ο μόνος τρόπος για να ακουστούν. Και μερικές φορές, να σας πω κάτι, μας βάζουν και τα γυαλιά. Η κινητοποίηση που έγινε την Πέμπτη ήταν, γιατί συμμετείχα, ήμασταν, ήταν με όλα τα μέτρα. Πραγματικά μας βάλαν τα γυαλιά οι μαθητές. Με μάσκες, με αποστάσεις, δηλαδή προχώρησαν πιο μπροστά από εμάς. Κυρία Βαλαβάνη, τα αιτήματα είναι πολύ δίκαια και νομίζω το αναγνωρίζουμε αυτό όλοι σε πρώτη φάση. Αυτό που εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Τι οφείλει τους μαθητές να κινητοποιηθούν? Είναι τι θα γίνει σε περίπτωση που περνάει ο καιρός. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι κάποια από τα αιτήματά τους μπορεί και κανένα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν τα αιτήματά τους να υλοποιηθούν, να γίνουν πράξεις στην παρούσα φάση. Αναφέρομαι κυρίως στο θέμα με τη χωρητικότητα στις τάξεις. Τι θα γίνει όμως από εδώ και πέρα, πώς βλέπετε εσείς να κυλούν τα πράγματα? Κυρία Καντωνή, να σας πω κάτι. Πραγματικά μας προβληματίζει και το οξύμορο. Γιατί χάνονται είναι και διδακτικές ώρες, είναι για το καλό των παιδιών, και δηλαδή. Είναι και το θέμα της υγείας. Βλέπετε τι συγχρονισμό υπάρχει στις κινητοποιήσεις. Δεν είμαστε κατά των κινητοποιήσεων, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα υγειονομικό. Ναι. Λοιπόν, μα οι μαθητές αυτό που φωνάζαν στην κινητοποίηση και είναι προς τιμή τους ήταν ότι δεν θέλουν άλλη μια χαμένη χρονιά. Δεν θέλουν μια. Και εμείς οι γονείς δεν θέλουμε άλλη μια χαμένη χρονιά. Αυτό που θέλουμε τώρα, σήμερα και μπορεί να γίνει, είναι ρεαλιστικό. Να πάρθουν τα αναγκαία μέτρα. Και όταν λέω αναγκαία μέτρα, να σας πω κάτι. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι αυτή τη στιγμή να λειτουργήσουν επαναλαμβανόμενα τεστ. Μέτρα πρόληψης, τα επαναλαμβανόμενα τεστ είναι μέτρα πρόληψης. Έχουμε καταγγελίες. Ώστε να μην χρησιμοποιούνται, μισό λεπτό κυρία Βαλαβάνη, αυτά τα επαναλαμβανόμενα τεστ θα γίνουν για να μην χρησιμοποιούνται οι μάσκες? Όχι, ανεξαρτήτως από τη μάσκα, είναι ένα μέτρο. Αλλά μιλάμε για ασυμπτωματικά κρούσματα παντού. Ποια είναι η δυσκολία αυτή τη στιγμή? Μάλλον εμείς την καταλαβαίνουμε ποια είναι η δυσκολία. Να λειτουργήσει τώρα από τον ΕΟΔΙΑ επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλες τις σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ειδικά σε τμήματα που κλείνουν. Το ξέρετε ότι οι γονείς από την τσέπη τους πληρώνουν τα τεστ. Στην οικία μου λέγανε προχθές συνάδελφοι 600 ευρώ σε τμήμα πληρώσανε.